καλούνται καθημερινά για περιστατικά πυρκαγιάς, για απεγκλωβισμό ανθρώπων από τροχιά, ενώ καθοριστική είναι η συνδρομή τους για την αναζήτηση και τον εντοπισμό αγνοούμενων σε ορεινούς όγκους. Αυτή τη φορά οι άντρες της πυροσβεστικής υπηρεσίας Χανίων κλήθηκαν για ένα κάπως διαφορετικό περιστατικό, για τη διάσωση μιας γάτας, η οποία όπως φαίνεται και στο βίντεο που εξασφάλισε η νέα τηλεόραση Κρήτης, εγκλωβίστηκε για αρκετές ώρες σε ένα υψηλό δέντρο επί της οδού Μπονιαλή. Κάτοικοι αλλά και διερχόμενοι πολίτες παρακολουθούσαν με κομμένη την ανάσα τον πυροσβέστη να ανεβαίνει σε μεγάλο ύψος προκειμένου να πιάσει τη γάτα. Μπράβο. Με αρκετή υπομονή, καθώς το τετράποδο είχε τρομάξει τόσες ώρες το δέντρο, καταφέρει να το πάρει στην αγκαλιά του και να το κατεβάσει σώο κάτω. Εκεί το περίμεναν δύο κυρίες οι οποίες και το φρόντισαν μετά τη μικρή αυτή περιπέτεια που έζησε. Ελάχιστη ηθική αποζημίωση των πυροσβεστών, τα χειροκροτήματα των πολιτών, μετά και το αίσιο τέλος της όλης επιχείρησης. Είσαι ακροβάτρια, φοβερέ.